Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτή την εκπομπή που την έχουμε αφιερώσει λοιπόν στην ανασκόπηση, την έχουμε αφιερώσει στο να φιλοξενούμε εδώ αγαπημένα πρόσωπα και να καλησπερίσουμε δύο ακόμη αγαπημένους συναδέλφους. Μέρη Καριωτάκη και Εύη Χαρακιανάκη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Μέρη, πώς φαίνεται το στούντιο εδώ? Εντάξει. Καλό είναι. Ναι, φιλικό, ζεστό. Καλό είναι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έτσι με τη νέα χρονιά θα μπορούσες να είσαι εδώ κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δευτέρα, Παρασκευή. Δευτέρα, Παρασκευή. 6 με 8 και 4. Ακριβώς. Ακριβώς. Με αυτή τη σύνθεση. Με αυτή εδώ τη σύνθεση. Όχι, ακριβώς. Αλλά. Με τη σύνθεση αυτή με και αυτή. Με αυτή τη σύνθεση. Και αυτή. Και αυτή. Και αυτή τη σύνθεση. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Νομίζω θα είναι. Νομίζω λοιπόν, πως ναι. Γιατί ήρθε η ώρα να τον ανακοινώσουμε. Εγώ μπορεί να φεύγω, αλλά ο Μπάμπης δεν θα μείνει μόνος του. Μέρη Καριωτάκη, καλώς όρισες στην Κρήτη σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω η Κρήτη σήμερα να είναι καλά. Και να συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, θα είστε καταπληκτικό δίδυμο. Αλλαγή σκυτάλης. Εγώ εκφράζω τη χαρά μου. Τη χαρά μου και για την Νικολέτα που φεύγει, αλλά για καλό σκοπό. Επειδή φεύγω. Όχι για καλό σκοπό, είπα. Υπομονούσα να με διώξει, παιδιά. Για καλό σκοπό. Όχι, ακούστηκε λάθος. Να ακούστηκε λάθος, αλλά όλοι νομίζω κατάλαβα τι ήθελα να πω και για τη Μέρη που έρχεται. Μέρη, πώς νιώθεις? Δεν ρωτάω τον Μπάμπη, ο Μπάμπης είπε. Νιώσω στην κυρία. Που λέγε και εγώ το τραγούδι. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, εμείς έτσι κι αλλιώς το Κρήτη σήμερα, η εκπομπή Κρήτη σήμερα ανήκει στο δημοσιογραφικό τμήμα της Κρήτη TV. Το δημοσιογραφικό τμήμα της Κρήτη TV είναι μια ομάδα. Είμαστε όλοι παιδιά του δημοσιογραφικού τμήματος της Κρήτη TV και είμαστε πάντοτε παρόντες και παρούσες όπου, όποτε και όπως μας χρειάζεται το δημοσιογραφικό της Κρήτη TV. Η Μέρη ήταν πολύ μάχημη και στο Δελτίο και θα είναι εξίσου μάχημη τώρα και στην εκπομπή. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πάει πολύ καλά και θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνεργασία. Σκέψου τώρα, Εύη Χαρακιανάκη, όταν θα φέρνεις τις ειδήσεις από την άλλη όψη της διεθνούς επικαιρότητας, αυτή την αγαπημένη στιγμή. Θέλω το σχολιασμό της Μέρης αυτό, οπωσδήποτε. Θα σας παρακολουθώ από το σπίτι. Θα σας παρακολουθώ από το σπίτι και θα σας στέλνω και τα δικά μου τα μηνύματα, να ξέρετε βέβαια. Θα μας στέλνεις και ιδέες, ρεπορτάζ που θα ήθελες να πούμε, να αναδείξουμε, εννοείται. Καλό δεν κάναμε κι εμείς. Καθόμαστε στο μακιγιά και στείλαμε μηνύματα. Το καλό είναι ότι δεν θα έχουμε πια διεθνείς ειδήσεις με τα Χριστούγεννα. Οπότε. Κοίταξε, δεν είναι γιατί φεύγω εγώ, είναι επειδή τελειώνει και τα Χριστούγεννα. Το καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι, Νικολέτα μου, έχω ένα πρόβλημα βέβαια. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, το συνειδητοποίησα τώρα. Για πες. Πολύ Σκρούτζ μας έχει βγει για κάποιο λόγο. Και αυτό περνάει προς τα έξω. Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν τον έχει αγγίξει καθόλου. Έχω αρχίσει να έχω μερικές αμφιβολίες. Είδες, Μπάμπη, δεν ξέρω. Εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω. Συγγνώμη κιόλας. Θα ξεκινήσει η σεζόν με μπιφ. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ οι δύο κυρίες μου έχουν βγάλει το όνομα. Αυτές οι δύο κυρίες. Άδικα, ας μην κάνουμε τώρα μία ανασκόπηση των κορυφαίων στιγμών του Μπάμπη Σαββίδη και το τι έχει πει για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για τα λαμπάκια, για τα λαμπιόνια, για τα δέντρα, για του στολισμού. Δεν έχουν περάσει μερικά δευτερόλεπτα που μα είπε επιτέλου δεν θα έρχονται. Για τα Χριστούγεννα. Για να ακούμε και αυτή. Να συζητήσουμε για άλλο, δηλαδή. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Μέρη με το καλό. Μέρη και Μπάμπη, εύχομαι καλή δύναμη στο τιμόνι της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι θα είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Λοιπόν, όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Ανασκόπηση 2023 για να επιστρέψουμε στο κλίμα, στο αμυγός κλίμα της ημέρας. Και μια και λέμε για ανασκόπηση, δείτε τι εδώ. Κρατάς, κάτι κρατάς εκεί τώρα. Φυσικά και κάτι κρατάω και θα δείξω ότι κρατάω. Είναι η ανασκόπηση που κάθε χρόνο κάνει η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σήμερα κυκλοφόρησε. Ανασκόπηση 2023. Εξαιρετική δουλειά από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μας σημάδεψαν. Πόσες σελίδες είναι? Λοιπόν, είναι. 63. Ναι, 64. 64 σελίδες. 64 σελίδες ανασκόπηση. Καταλαβαίνετε τι δουλειά έχουν ρίξει οι συνάδελφοι εδώ για να κάνουν αυτή την καταπληκτική έκδοση με ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα, τον κόσμο που άφησαν το στίγμα τους και είναι και πολλές. Και Μέρη, να ξεκινήσω από σένα. 2023, τι κρατάς έτσι σε επίπεδο στα γεγονότα, τι σου έχει μείνει πολύ έντονα? Πολύ στεναχώρια είχε, παιδιά, η πολύ χρονιά που πέρασε. Πολύ μαυρίλα. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Δηλαδή, από το Ατέμπι, μας ήρθε εκείνος ο χειμώνας, 28 Φεβρουαρίου, με αυτό το απίστευτο ατύχημα στα Τέμπη, δυστύχημα στα Τέμπη, με τόσους πολλούς νεκρούς,
με τόσα πολλά νέα παιδιά να χάνονται, με τόσους πολλούς τραυματίες, πόσες μέρες, πόσες μητέρες, πόσοι άνθρωποι ψάχναν εκεί για να δουν τι γίνεται και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη αυτό που συνέβη. Αυτό το ατύχημα νομίζω ότι θα μας στοιχιώνει για πολλά χρόνια. Για πάντα. Και θα μας στοιχιώνει και για τα τι δεν κάναμε όταν έπρεπε και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και πώς πρέπει να το κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι το ναυάγιο στην Πύλο, τόσοι μετανάστες που χάθηκαν στα νερά της Πύλου τον Ιούνιο. Βεβαίως οι φωτιές όλες, απίστευτα πράγματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχαμε μια πραγματική οικολογική καταστροφή στον Εύρο, 15 μέρες χάθηκε το δάσος φυσικά στη Ρόδο, βεβαίως, ναι, το δάσος της Δαδιάς. Πολύ μεγάλη καταστροφή και δεν είναι μόνο καταστροφή για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Είναι πανευρωπαϊκή, είναι ένα μνημείο αυτό το δάσος της Δαδιάς. Είναι το ζήτημα της Ρόδου, πόσες μέρες έκαιγε η φωτιά στη Ρόδο. Mm. Βεβαίως θα σας πω από τη θέση του ρεπόρτερ στο εξωτερικό ρεπορτάζ, εννοώ στο δρόμο, ότι εμείς τουλάχιστον ως Κρήτη φέτος, αν προσπαθήσουμε μέσα σε όλο αυτό να βρούμε κάτι καλό, δεν είχαμε όλο αυτό το πράγμα που έζησαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Φέτος για μας είχαμε μικροαιστείες, είχαμε μικροπροβλήματα. Δεν είχαμε την έκταση. Μπράβο, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Ναι. Νομίζω όπως μας βρήκε και προετοιμασμένους αυτή η χρονιά. Δεν είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά όπως τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα, όπως πέρυσι που ήμασταν, θυμάστε, στις Μέλαμπες, στο Νότιο Ρέθινο, Κάηκε. Φέτος ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Βεβαίως, εμείς εδώ σαν όμιλος. Είχαμε τη δική μας φωτιά, που πραγματικά και μας συγκλώνησε και μας δυνάμωσε. Αυτό νομίζω είναι μια πραγματικότητα σε κάθε επίπεδο και θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Είχαμε πολύ καλά νέα. Να, για παράδειγμα, είχαμε new entry στο δημοσιογραφικό. Ορίστε. Η Εύη Χαραγιαννάκη ήρθε στο δημοσιογραφικό. Και δυναμική ίσως. Ακριβώς. Πολύ δυναμικό entry. Στη δημοσιογραφική ομάδα της Κρήτη TV. Είναι πολύ και ωραία. Η ομάδα που σε κάνει να δένεσαι φυσικά. Γιατί όταν έρχεσαι σε ένα καινούριο τμήμα, το ότι θα έχεις συναδέλφους οποίοι θα σε βοηθήσουν, θα είναι στο πλευρό σου, θα σου λύσουν απορίες και πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, θα έλεγα και στο διαπροσωπικό, θα έλεγα αυτό σου δίνει δύναμη. Και νομίζω να προσθέσω σε αυτό που είπε η Μέρη για την φωτιά. Εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV, νομίζω ότι αυτή η φωτιά μας ένωσε παραπάνω και μας έκανε μία γροθιά. Μέσα από αυτή τη δυσκολία, νομίζω βγαίνουμε πιο δυνατοί. Έχω αυτή την εντύπωση. Και εμείς. Έτσι. Σε μένα αναφέρεται, να ξέρεις, βέβαια, έτσι, για τη συναδελφική βοήθεια. Σε όλους, σε όλους. Νομίζω είπε σε όλους. Εντάξει, τώρα ντρέπεται να πει Νικολέτα. Είμαι ευχαριστώ, Νικολέτα, είσαι στήριγμά μου. Δεν πειράζει, ρε, Νικολέτα, είσαι δυναμή μου. Πού θα πας, Νικολέτα, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Να κλαίει τώρα, θα συγκινηθεί και δεν θέλω. Εύη, γεγονότα. Είπαμε φυσικά για το μεγάλο γεγονός εδώ, για το δικό μας το οικογενειακό γεγονός, που βέβαια πρέπει να πω ότι και η τοπική κοινωνία, έτσι, και η κοινωνία της Κρήτης έδειξε πόσο πολύ είναι δίπλα σε αυτό που λέγεται όμιλος της Κρήτη TV και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν συγκινητική η ανταπόκριση και οι ερωτήσεις που δεχόμασταν και εμείς, τι έγινε, πώς είστε πάνω στις εγκαταστάσεις, πώς θα πάτε, πώς θα καταφέρετε, μπράβο σας, να το κρατήσουμε και αυτό. Και το γεγονός ότι παλιοί συνάδελφοι που έχουν περάσει από τον όμιλο της Κρήτη TV, ήρθαν εδώ, επισκέφτηκαν τα γραφεία μας, βοήθησαν στην καθαριότητα, σκούπισαν. Ακριβώς. Έτσι, αυτό όλοι δείχνει ότι είμαστε τόσα χρόνια και παραμένουμε. Αυτό. Στα γεγονότα, αμιγώς στα γεγονότα, Εύη. Αυτό το οποίο θα έλεγα και εγώ, θα συμφωνούσα με αυτό που είπε η Μέρη, ότι ήταν μια χρονιά με πολλές δυσκολίες, με άσχημες και δυσάρεστες ειδήσεις, καθώς αυτό το οποίο είχαμε παρατηρήσει φυσικά είναι οι γυναικοκτονίες. Είναι οι επιθέσεις σε βάρος γυναικών, είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, δηλαδή ειδικά από την περίοδο της πανδημίας παρουσιάστηκε μία έξαρση, θα λέγαμε, και να πούμε φυσικά ότι μέσα στο 2023 είχαμε 6 γυναικοκτονίες. Mm. Και πάρα πολλά ακόμα και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Και αυτό το οποίο γίνεται ακόμα πιο εμφατικό είναι το να μιλάμε, να ανοίγουν στόματα, να αναδεικνύουμε τέτοια περιστατικά, ώστε σαν κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε κατά κάποιο τρόπο.
Ίσως και το γεγονός ότι έρχονται όλα αυτά στο προσκήνιο να έχει να κάνει και με αυτό, το ότι δηλαδή έχουν πια σπάσει τα στερεότυπα, έχουμε ανοίξει λίγο τα στόματά μας, έχουμε πάψει πια να θεωρούμε ότι πρέπει όλα να τα κουκουλώνουμε και να παραμένουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και να νομίζουμε ότι και η γυναίκα είναι το θύμα, έτσι. Ότι ακριβώς. Φταίω εγώ και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Φταίω εγώ και έπεσα θύμα επίθεση ή ακόμα χειρότερα θύμα βιασμού. Δεν φταίει η γυναίκα, φταίει κάποιος άλλος και πρέπει να μιλάμε. Αυτό λένε και οι ειδικοί, αυτό λένε και όλοι οι ψυχολόγοι και αυτό πρέπει να πούμε και εμείς δημοσιογραφικά, έτσι, να το τονίσουμε. Παιδιά και οι γυναίκες να μιλάει, όμως το έχουμε ξαναπεί στις σχετικές συζητήσεις εδώ, να μιλάει και ο περίγυρος, και ο οικογενειακός και ο φιλικός, γιατί και εκεί πολλές φορές είναι τα στόματα κλειστά και κουκουλώνουν και αυτοί βοηθάνε στο να αποκλειστούν καταστάσεις. Σε κλειστές κοινωνίες ειδικά αυτό το παρατηρούμε. Ωστόσο, η βία δεν περιορίζεται μόνο κατά του γυναικείου φίλου, αλλά περνά δυστυχώς και μέσα στα σχολεία, μέσα στις σχολικές αίθουσες. Πολλά τα περιστατικά, παιδιά, που είδαμε και σε πανελλαδικό επίπεδο και εδώ στην Κρήτη, μόλις καλά-καλά ξεκίνησε η χρονιά, να θυμηθούμε λίγο και σε Ηράκλειο και σε Χανιά και σε Λατσίδη και σε Ρέθυμνο. Σχολική βία. Πολλά περιστατικά. Νεανική βία, για να μην το πάμε μόνο σχολική βία και μέσα στα σχολεία. Νέα παιδιά. Ναι, έφηβοι. Θυμάστε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και το είχαμε προβάλει και στην Κρήτη TV με το κορίτσι που βιντεοσκοπούσαν οι φίλοι του και είχαν ένα αγόρι το οποίο δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και το χτυπούσαν και του μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται και τα περιστατικά είναι διαρκώς αυξανόμενα. Υπάρχει ένας απίστευτος θυμός και στα παιδιά και στους έφηβους. Προφανώς αυτός ο θυμός βγαίνει από την οικογένειά τους, αλλά υπάρχει πάρα πολύ θυμός ο οποίος εξωτερικεύεται και εναντίον των ανθρώπων που είναι δίπλα μας. Αναρωτιέσαι πώς βγαίνει αυτό προς τα έξω και φυσικά έχει ευθύνες και η πολιτεία σε αυτό το κομμάτι που βλέπει αυτά τα περιστατικά, γινόμαστε κι εμείς μάρτυρες δημοσιογραφικά, αλλά πρέπει κάτι να γίνει και όχι να τιμωρήσουμε το παιδί που κάνει κάτι κακό, που χτυπάει ένα συμμαθητή του, γιατί καλός ή κακός, όπως λένε και οι ειδικοί και οι ειδικοί από το χαμόγελο του παιδιού, μάλιστα το παιδί αυτό το οποίο είναι θήτης, στην πραγματικότητα είναι θύμα κάπου αλλού. Στο σχολείο, στο σπίτι, σε κάποια άλλη δραστηριότητα, είναι κάπου θύμα και εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι γονείς και να δουν όταν ένα παιδί εκφράζει και εκδηλώνει αυτά τα σημάδια της βιαιότητας, την αλλαγή της συμπεριφοράς, να δουν πώς θα το προσεγγίσουν, να του μιλήσουν ανοιχτά. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Να μας προβληματίσει, γιατί έχουμε αυτή την έκρηξη της βίας σε όλες τις μορφές. Βία στα έφηβα παιδιά, στους έφηβους, στα νέα παιδιά, έφηλη βία, την οποία αναφέραμε, την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στα γήπεδα, τη βία στα γήπεδα και αυτό και αν έχει. Τη βία γενικά, αυτή την έκρηξη, αυτό το θυμό κενού περιεχομένου. Ακριβώς. Όπως για παράδειγμα στο περιστατικό στον Γκάζι, πριν από μερικές ημέρες. Ένας άνθρωπος 34 χρονών είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο γεννηματάς αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης από τα Μάλια. Ένας δικός μας άνθρωπος. Τι έχει γίνει σε αυτή την κοινωνία, γιατί να φοβάσαι να μιλήσεις στο δρόμο επειδή δεν ξέρεις πώς θα εκδηλώσει ο άλλος εκείνη την ώρα το θυμό που νιώθει μέσα του για το χύψη λόγο. Δεν είναι το θέμα το γιατί νιώθει ο άλλος το θυμό, είναι γιατί φτάνει στο σημείο να εκδηλώσει έτσι με αυτή την επιθετικότητα, με αυτή την ακραία συμπεριφορά. Παιδιά, γιατί εντάξει, την οπαδική βία είδαμε κάποια μέτρα, όποια είναι, πολύ σχολιασμό, αλλά για τη σχολική βία θυμάμαι χαριστικά και πριν από 2-2,5 μήνες την Εύη που μας προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να πάρει κάποια μέτρα. Ακόμα τα περιμένουμε, έτσι. Είναι στην κατεύθυνση των μέτρων που πάρθηκαν και για την βία στα γήπεδα. Θα πάρθουν μέτρα. Ενευθέτω χρόνο. Είπες κυβέρνηση και βλέπω ότι δεν είχε αναφέρει κανένα στις εκλογές. Παιδιά, ήταν και εκλογική χρονιά το 2023. Τις ξεχάσαμε, έτσι. Γιατί λέγαμε τις εκλογές. Κάναμε δύο εθνικές εκλογές. Δύο εθνικές εκλογές. Και είχαμε και αυτοδιοικητικές εκλογές. Δύο Κυριακές σε κάποιες λίγες περιπτώσεις για εδώ και εκεί. Είχαμε και εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μια χρονιά γεμάτη εκλογές. Ίσως επειδή έχουμε μπροστά μας ακόμα μια εκλογική διαδικασία και θέλουμε λίγο να το ξεχάσουμε. Ευρωεκλογές. Δεν είχαν και πολύ suspense τώρα και οι εκλογές, οι εθνικές, γι' αυτό μάλλον. Εντάξει, το Μάιο είχαν ένα σοκ. Δεν περίμενε κανείς. Ξέραμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν ξέραμε ότι θα είναι. Θέλω να πω ότι υποψιαζόμασταν, αλλά δεν ξέραμε ότι θα ήταν αυτό του Εύρους. Πάντως στην Κρήτη υπήρχαν κάποια ντέρμπι, θα λέγαμε, σε κάποιους δήμους αποτελέσματα. Αυτοδιοικητικές. Δεν περιμέναμε και ήταν αλλιώς και πήγαν και σε δεύτερο γύρο κάποιοι δήμοι. Είχαμε και κάποια που δεν τα περιμέναμε. Υπήρχαν ανατροπές. Στα αυτοδιοικητικά υπήρχαν ανατροπές. Σε γενικές γραμμές όμως είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια εκλογικών διαδικασιών που αυτοδιοικητικές εκλογές καθάρισαν πρώτο γύρο στις
μεγάλες πόλεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τρεις Δήμοι είχαν ανανεώσει το ραντεβού για Δεύτερη Κυριακή εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς. Ναι. Τρεις Δήμοι. Ναι, ήταν λίγοι πάντως. Ο Άγιος Νικόλαος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και άλλος ένας, μου διαφεύγει. Ιερά Πέτρα. Ιερά Πέτρα. Ανατολική Κρήτη και ο άλλος. Εντάξει, σας τα θυμίζω εγώ. Ναι. Λοιπόν, προλαβαίνω. Τώρα και τα θυμίζω. Όχι, δεν θα πάμε στο Φίνος Φιλμ, γιατί αποχαιρετά το 2023 με ένα εξαιρετικό βίντεο και θέλω να το δούμε, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και θέλω στα δύο λεπτάκια που μας μένουν, τρία, να δώσετε ευχές και προσδοκίες για το 24. Μέρη. Εγώ για το 24 θέλω να ευχηθώ... Καταρχάς, εσένα με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Να μεγαλώσει η όμορφη σου οικογένεια. Έχεις φτιάξει μια πολύ ωραία οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ και ο Ηρακλής. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε παρακολουθούμε να είστε τόσο καλά. Ευχαριστώ. Στον Παπί δεν θα πω τόσο καμιά ευχή. Μπορείς να μου εύχεσαι κάθε μέρα. Θέλω να πω, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου το 2024 να είναι μια χρονιά φωτεινή, λαμπερή. Να είναι άφθονη σε συναισθήματα, να είναι γεμάτη, να μας δώσει πράγματα, να μας δώσει όσα δεν έχουμε πάρει και να είναι η αρχή για όλα τα όμορφα που θα έρθουν. Όλος ο κόσμος. Μακάρι. Και βεβαίως να μας φέρει ειρήνη. Είναι επιτακτική ανάγκη να ηρεμήσει λίγο όλη η φίλιος, να έρθει η ειρήνη. Και εξωτερικά και εσωτερικά στον καθένα από εμάς. Και εμείς σου ευχόμαστε οτιδήποτε έτσι προσωπικό και επαγγελματικό στόχο έχεις θέσει, να στο φέρει το 2024, να στον εκπληρώσει και να είναι μια πολύ πολύ όμορφη χρονιά. Να πάρω το... Και θα είναι και στο Κρήτη σήμερα. Η Μέρη να τα πούμε, να τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Μέρη Καριωτάκη, Μπάμπη Σαββίδης λοιπόν το δίδυμο. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι απλά για το 2024 μια καλή συνεργασία με τον κύριο αυτόν. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Καλή τύχη λέει που ξέρει. Καλή τύχη λέει αυτό που ξέρει. Όχι, εγώ ξέρω εσένα τι σε περιμένει από τώρα. Μάλιστα. Όχι καλή, ήθελα να πω κάτι για ένα ταξίδι και για τις εξετάσεις, γιατί τι περιμένεις. Κάτι έχω υπόψη. Κάτι έχω υπόψη, Μέρη Καριωτάκη. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε απανθρωποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα περιστατικά βιαιότητα, σαν να είναι κάτι το καθημερινό πλέον, εγώ θα έλεγα να γίνουμε πιο άνθρωποι, να γίνουμε πιο ζεστοί, να αγκαλιάσουμε ένα τον άλλον. Και θα έλεγα να σταματήσουμε να κρίνουμε τους άλλους, αλλά να κρίνουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Και ίσως αν ο καθένας από εμάς γυρίσει το δάχτυλο στον εαυτό του, ίσως το 2024 θα είναι για όλους μια πολύ καλύτερη χρονιά. Και φυσικά να πω κλείνοντας ότι η Νικολέτα και Μπάμπη, αλλά Νικολέτα επειδή θα την αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και εδώ και θα συνεχίσουμε να σε ταλαιπωρούμε. Να είσαι το ίδιο λαμπερό πλάσμα και θα προσθέσω στις ευχές σου όχι μόνο και να κρίνουμε φυσικά τον εαυτό μας, αλλά και να τον αγκαλιάζουμε. Τον αγαπάμε πολύ και όλοι. Φυσικά. Για να μπορούμε να αγαπάμε και τους άλλους. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες μου. Μείνετε μαζί μας, γιατί είπαμε, έρχεται και Μάνος Παπαδάκης. Φίλος μου, Μάνος. Φίλος σου Μέρη και φίλος όλων μας και πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Τα δύο τελευταία μέρη της εκπομπής είναι αφιερωμένα σε εκείνον. Μείνετε μαζί μας. Και φυσικά εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με αθλητική ενότητα αλλά και Γεωργία Μακάκη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και στο επόμενο μέρος.